Κύριε Τσακαλώτο, εμείς οι δύο έχουμε συνηθίσει να μιλάμε κάπως κανονικά. Όσο μπορείτε, αλλά κάπως κανονικά. Προσέξτε, προσέξτε. Που σημαίνει τι, που σημαίνει τι. Ότι δεν μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να αδικείτε τα επιχείρηματα. Πρώτον, από όλο όσο προσπαθήσατε να μας πείτε, επιβεβαιώσατε πλήρως αυτό το οποίο λέμε για τα αντίμετρα. Μα πλήρως. Γιατί εμείς ακριβώς αυτό λέμε. Τα αντίμετρα λαμβάνονται υπό δύο προϋποθέσεις. Ότι θα έχουν επιτευχθεί οι δημοσιονομικοί στόχοι του 3,5 και επομένως πρόσθετα τα μέτρα ανεβάζουν το πλεώνασμα στο 4,5 για να κατέβει μετά το πλεώνασμα, μόνο τότε, αυτό λέμε. Άρα λοιπόν το πλεώνασμα είναι 4,5. Να είμαστε συνεννοημένοι, δεν γίνεται διαφορετικά. Και δεύτερο το οποίο λέμε είναι ότι αυτό δεν αφορά μία χρονιά. Ευτυχώς αποκαλύφθηκε, γιατί μέχρι τώρα μας τα λέγατε αλλιώς. Αλλά αφορά τους στόχους του δημοσιονομικού του μεσοπρόθεσμου 18, 19, 20, 21. Όχι μία χρονιά. Και τρίτο που λέμε είναι ότι γι' αυτό απαιτείται η έγκριση του ΔΝΤΟΥ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή, με συγχωρείτε, χαιρέτα μου τον πλάτανο. Να το πω πολύ απλά. Χαιρέτα μου τον πλάτανο. Ποτέ αντίμετρα. Έχετε συνομολογήσει. Χαίρομαι που αποσαφηνίστηκε από τη συζήτηση τι είναι τα αντίμετρα, κύριε συνάδελφε. Καλή επιτυχία στο να τα ψηφίσετε και να δικαιολογήσετε με αυτά το ότι κόβετε τους μισθούς και τις συντάξεις, το ότι κόβετε τους μισθούς των ενστόλων, το ότι παίρνετε φόρα από το 500, το ότι κόβετε τη συντάξη του 1000 με αυτά. Δεύτερο, για το χρέος. Για το χρέος. Δεν απαντήσατε στο βασικότερο, τελειώνω. Δεν απαντήσατε στο βασικότερο. Εδώ έρχεστε και μας λέτε όλα αυτά τα κάνετε. Του γράφει η τελειοκή σας έκθεση. Προκειμένου να ανοίξει η λέει συζήτηση για το χρέος. Και σας λέω, διαβάστε την αιτιολογική σας έκθεση, εγώ τα γράφω. Κάτι μου έλεγε και η υπουργός εκ δεξιών σας, περί να διαβάσω λίγο κάτω και λίγο πάνω. Η ουσία είναι ότι αυτή η φράση περιλαμβάνεται αυτούσια από σας, τη λέω στην αιτιολογική σας έκθεση. Ωραία. Σας είπα λοιπόν ένα απλό πράγμα. Η συζήτηση για το χρέος ξεκινάει τώρα. Αυτό έχετε καταλάβει εσείς. Οι προηγούμενες ρυθμίσεις τι ήταν ή δεν υπήρχαν. Είπα εγώ ποτέ ότι δεν πρέπει να υπάρξει περαιτέρω ρύθμιση για το χρέος. Πότε σας το είπαμε αυτό, κύριε Βορυδί? Είπα εγώ ποτέ. Μόνο σας βάλατε το χρονικό όριο. Είπα ποτέ ότι κάθε ρύθμιση. Μα μου είπα ότι δεν στηρίζουμε και την κυβέρνηση τώρα. Λοιπόν, έχετε την ευλογία μας, την καλή μας ευχή να πάτε να φέρετε την καλύτερη δυνατή ρύθμιση για το χρέος. Άμα σας πούμε κιόλας ότι δεν εμπιστευόμαστε τρομερά το αποτέλεσμα, δεν θα μας παρεξηγήσετε. Έχουμε πεπραγμένα. Έχουμε πεπραγμένα. Κύριε Βορύδη. Αλλά την ευχή μας την έχετε. Κύριε Βορύδη. Και ευχαριστώ για τις ευχές σας. Αυτό που είπατε για το 19 και το 20 το δέχομαι. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Δεν δέχομαι όμως από τον αρχηγό σας να λέει ότι για να υπάρχουν τα αντίμετρα χρειάζεται υπέρβαση, ναι, τα σκέτα. Γιατί αυτό είναι η πονηριά σας. Δεν λέτε κάθε φορά που βγαίνετε ότι χρειάζεται υπέρβαση του στόχου αν έχουμε ενσωματώσει τα μέτρα που δεν έχουμε πάρει ακόμα, και άρα ο απλός πολίτης μένει με την εντύπωση, και δεν θα μου αφήσετε να μην σας πω ότι δεν έχετε κάποιο σημείο πονηριάς, αφήνετε την εντύπωση ότι για να πάρουμε αυτά τα αντίμετρα πρέπει να υπερβαίνουμε τους στόχους, χωρίς να τους το λέτε αυτή τη μεγάλη σημασία. Οπότε, αν κάθε φορά που ακούω τον κύριο Μητσοτάκη, που τον έχω ακούσει και στην τηλεόραση, τον έχω ακούσει και αλλού, και έλεγε για να γίνουν τα αντίμετρα χρειάζεται υπέρβαση του στόχου, από τη στιγμή όμως που υπάρχουν τα άλλα μέτρα, τότε δεν έχω πρόβλημα. Άρα αυτό που το λέτε εσείς είναι έτοιμο. Συμφωνώ ότι αυτή είναι η διατύπωση του Dijsselbloem, είναι η δικιά σας. Αλλά όταν θα το λέτε από εδώ και πέρα, θα το λέτε με τον τρόπο που το είπατε. Όχι με τον τρόπο που το λέτε στα κανάλια, που το λέτε όλοι ότι χρειάζεται γενικά υπέρβαση. Γιατί αν λες υπέρβαση, αφήστε, δεν σας διακόψω, δεν κόπτω. Αν υπάρχει υπέρβαση στα οικονομικά, κάποιος θα σου ρωτήσει υπέρβαση με σχέση με τι.
υπέρβασμε σε σχέση με τι. Όταν το ξεκαθαρίζετε όπως με έντιμο τρόπο το κάνετε, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ο κύριος Γιώργιακας. Κύριος Γιώργιακας. Λοιπόν. Ο κύριος Γιώργιακας. Σε μια σε σχέση με άλλη. Ο κύριος Γιώργιακας. Ο κύριος Γιώργιακας. Κάθε βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος τώρα. Πάμε κύριε Γιώργιακα. Κυρία...